πρόβλημα. Πάμε να δούμε την Αλεξάνδρα Μερακλήδη απευθείας, η οποία έχει πολύ καλή παρέα σήμερα και μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα που έχεις και μόνο που τη βλέπουμε. Αλεξάνδρα μου, παρουσίασέ μας τον καλεσμένο σου. Έτσι. Καλή σας μέρα. Βρισκόμαστε στα βόρεια προάσια, στο μικρό μελίσι του Άγγελου Δαδούκη, ο οποίος είναι ένας μικρός μελισσοκόμος. Τον βλέπετε εδώ, πίσω βλέπουμε και τη μητέρα. Καλή σας μέρα, κυρία Κάθη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Σας βρήκαμε στο μελίσι σας. Καλημέρα, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Γεια. Τι ταξίδι βγαίνεις, αγόρι μου. Από ποια ηλικία? Κάτσε, βρε. Από τα 7 μου άρχισα να ασχολούμαι. Από τα 7 μου άρχισα να ασχολούμαι με αυτά, με την εμπειρία μελισσών. Ναι. Και άρχισα αυτή την εμπειρία, ναι, γιατί από μικρός είχα εμπειρία με γενικά διαφορετικά έντομα. Ναι. Και οι μέλισσες που είναι το πιο ενδιαφέρον έντομο και κάνει το καλύτερο πράγμα στον κόσμο, μας σαν να μας φτιάχνει μέλι, άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την εμπειρία. Ερώτηση τώρα, ένα-ένα θα τα πάμε πρώτα. Δεν φοβάσαι τα έντομα? Συνήθως τα έντομα τα φοβόμαστε οι περισσότεροι και ειδικά τις μέλισσες που τσιμπάνε. Εγώ δεν είχα γεννηθεί με τέτοια μανία. Είχα, ναι, είχα ήδη εμπειρία από τα τσιμπήματα και τους εχθρούς από όλα τα έντομα. Οπότε ναι, όχι, με τίποτα. Είναι, ναι. Ασχολείται η μαμά με τα μελίσια, ο μπαμπάς με τα μελίσια. Πώς κατάλαβες την αγάπη σου για τα έντομα και πόσο χρονών κατάλαβες ότι τα αγαπάς πολύ? Γιατί, τώρα πώς να το πω. Τα έβλεπες από μικρός. Πες το όπως σου έρχεται. Και τα κυνηγούσες από μικρός. Και τα κυνηγούσα. Μου άρεσε να τα παρατηρώ γερικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Σε έχει τσιμπήσει ποτέ μελισσούλα? Ναι, πολλές φορές. Και τι, πώς αντέδρασες, δεν πόνεσες? Στην αρχή, τις πρώτες φορές, ναι, πόναγα. Αλλά μετά άρχισα να συνηθίζω το τσίπημα. Άκου να δεις. Άγγελε, τι τάξη πηγαίνεις? Πέμπτη. Μπράβο σου, Άγγελε. Οι φίλοι σου τι σου λένε, ναι, που έχεις το μελίσι σου εκεί πέρα και ασχολείσαι με τα μελίσια? Τι λένε οι φίλοι σου, έρχονται να το δουν? Οι φίλοι μου δεν το ξέρουν γιατί δεν ασχολούνται καθόλου με αυτά. Τώρα το μάθανε, μας έχουν δει όλοι. Ό,τι μέλισε. Ναι. Και δεν ασχολούνται με αυτά οι φίλοι του. Όχι. Πάμε να δείξουμε και live, να μας κάνεις μελίσι, να ανοίξεις. Μάλιστα. Για πάμε να... Αλεξάνδρα μου, βάζε το μικρόφωνο για να ακούγε τη ερώτησή σου. Πάμε να βγάλουμε μέλι. Τι ρώτησες τώρα τον Άγγελο? Ναι. Θα δώσουμε στη μητέρα την Κάθη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Εσείς, καλά είστε? Τι χόμπι είναι αυτό, πείτε μας τώρα, ως μανούλα εσείς, για το χόμπι του παιδιού. Ναι, ναι. Είναι λίγο σπάνιο. Λοιπόν, το χόμπι του παιδιού είναι ότι... Είναι πραγματικά σπάνιο. Ο Άγγελος από σχεδόν μωρό, μόλις άρχισε να περπατάει, παρατηρούσε και μου μάζευε στο σπίτι σαύρες, σκορπιούς, μυρμήγκια, λογάκια της Παναγίτσας, τα πάντα. Του άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι. Είναι παιδί που σχεδόν όλη την ημέρα την περνάει έξω. Και κάποια στιγμή, εκεί στα 7 του, από όλα τα έντομα που μάζευε, του άρεσαν οι μέλισσες. Και μου λέει, μαμά, θέλω να ασχοληθώ με τις μέλισσες, γιατί οι μέλισσες κάνουν καλό στο περιβάλλον και μας δίνουν και μέλι. Και εσείς, θέλω να κάνω κάτι χρήσιμο. Συγγνώμη, εσείς είχατε σχέση, Άγγελε, με τη μελισσοκομεία, εσείς είχατε σχέση? Όχι, καμία σχέση με τη μελισσοκομεία. Αλήθεια λέτε τώρα. Καμία σχέση. Και έχω μπει τώρα και εγώ μαθήτρια μαζί με τον Άγγελο. Πάμε μαζί με τον Άγγελο. Πάμε μαζί με τον Άγγελο. Γιατί πάμε θα μαζί. Βγάζει καλό μέλι. Βγάζει, ξέρει να βγάζει καλό μέλι. Άγγελε, είναι καλό το μέλι σας? Κοίτα, δεν έχω αρχίσει να βγάζω. Μέχρι στιγμής, όπως σας είπε, το κάνουμε ερασιτεχνικά. Ναι. Δηλαδή, τα 4 μελισσάκια που έχουμε στον πίσω κήπο τα έχουμε για πρακτική. Έχουν μέλισσες μέσα. Εννοείται, θα σας δείξει ο Άγγελος. Έχουν μέλισσες, έχουν βασίλισσες και τώρα ο Άγγελος θα σας ανοίξει το αγαπημένο του μελίσι, ναι, που έχει την αγαπημένη του βασίλισσα. Μέλισσα που την ονομάσαμε κιόλας. Ποια είναι? Πώς τη λένε τη βασίλισσα? Κλεοπάτρα.
Η Κλεοπάτρα. Κλεοπάτρα. Είναι βασίλισσά μας. Την αναγνωρίζει, τη βλέπει. Είναι. Άγγελε, είσαι υπέροχος. Ο Άγγελος αναγνωρίζει τα πάντα στο μελίσι του. Ένα λεπτό να το... Ναι, πάμε να δούμε και εμείς την Κλεοπάτρα. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά δηλαδή τα μελισσάκια είναι κάτι σαν pet. Γιατί δεν πήρατε σκυλάκι? Ναι, πήρατε μέλισσες. Δεν ήθελε σκυλάκι το παιδί. Αυτό σκεφτόμαστε. Αυτό σκεφτόμαστε, λέει ο Άγγελος. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν στην Αίγυπτο. Δεν υπάρχει. Δώστε λίγο να μας μιλήσει και ο Άγγελος λίγο. Τι λες, Άγγελε, να σε ακούσουμε. Μπορεί και η κάμερα μετά να δείξει και τις σκυλώνες. Για πες μας, Άγγελε. Εγώ στην αρχή ήθελα ένα σκύλο, αλλά η μητέρα μου δεν ήθελε. Γι' αυτό και άρχισα αυτή την εμπειρία με τις μέλισσες, σαν να τις έχω σαν pet. Και αντί για σκύλο προτιμήσατε... Συγγνώμη. Θα πάρουμε και σκύλο. Προτιμήσατε μελίσια, μέλισσες. Δεν υπάρχει. Είδατε, είμαστε πολύ ρυψοκίνδυνοι. Ναι, αλλά έχουμε και τους σκορπιούς στο σπίτι. Α, και σκορπιούς. Έχουμε και τα σαυρόφυδα. Σαυρόφυδα έχετε. Έχουμε και τα μυρμήγκια μας. Ναι. Έχουμε και αλογάκια της Παναγίτσας. Έχουμε και νεροχελώνες. Έχουμε και χελώνες ξηράς που μπορεί η κάμερα να σας δείξει. Έχουμε 8. Να τις δούμε βεβαίως. 8 έχετε. Στο Jurassic Park έχουμε πάει να κάνουμε. 6 λέει ο Άγγελος. 6, ναι. 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 Έχουμε πόσες γάτες, Άγγελε? Έχουμε και... Γάτες είναι ή τυγράκια. Ναι, ή τυγράκια είναι, ναι. Ακόμα δεν έχουμε τίγρης. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Όντως έχουμε βγάλει ένα το πρώτο μας μέλι. Να μας ανάψει το καπνιστήρι. Έλα, να ανάψουμε το καπνιστήρι. Όντως έχουμε βγάλει, διότι ο πρώτος μελισσοκόμας, ο Θάνος ο Βαλιανάτος, στην Άνδρο, που ήταν και ο πρώτος δάσκαλος του Άγγελου. Μπράβο. Βάλαμε το πρώτο μας μελίσι στην Άνδρο. Ναι. Πάμε, Άγγελε, να δείξουμε. Ο Άγγελος έβγαλε και το πρώτο του μέλι. Μέλι. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να δείξουμε λοιπόν. Να μας λέει τι κάνει ακριβώς. Τι κάνεις τώρα, Άγγελε? Σωστά. Τι κάνεις, Άγγελε? Τώρα αρχίζουμε να καπνίζουμε την είσοδο. Ναι. Γιατί αυτό κάνει τις μέλισσες μέσα να ηρεμήσουν και έξω στην είσοδο. Μέλισσες που βγαίνουν. Βάλε το μικρόφωνο, Αλεξάνδρα μου. Η μαμά το βάλει το μικρόφωνο, γιατί μου πάει η Αλεξάνδρα, θα της της εισόδου. Για να ανοίξουμε. Μαμά, βοηθήστε και σας λιγάκι. Ναι. Όπα, έχει προστατευτεί. Έλα. Δεν βγαίνει. Θα το δείξουμε τώρα όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι. Μπράβο, ωραία. Το ξεκουμπώσαμε. Τώρα τι κάνουμε, Άγγελε? Εγώ που δεν ξέρω καθόλου. Θα ανοίξουμε το κουτί. Βοήθησέ με να μου μάθεις και εμένα. Τώρα ανοίγουμε το κουτί. Ναι. Μπράβο. Μαμά, εσύ δεν φοράς γάντια ή... Γιατί δεν φοράς γάντια και μαμά, φοβάσαι? Αυτό είναι αλήθεια. Δεν φοράει γάντια, Άγγελε. Να μην την παίρνεις για βοηθό τη μαμά. Δεν φοράει, Άγγελε. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Αλλά ξέρω ότι και εγώ μαζί του έχω εκπαιδευτεί και δεν φοβάμαι. Δες τον Άγγελο όμως, πλήρως εξοπλισμένος. Βεβαίως, και προχωράμε. Μανούλα, άμα είναι να πεις κάτι στο μικρόφωνο. Είναι καινούργια τροφή. Ναι, η τροφή είναι αυτή. Ναι. Εδώ, έχουμε την τροφή. Αγγελίνο. Έχει σβήσει. Έχει σβήσει. Άμα χρειαστεί κάτι, είναι ήρεμες όμως. Δεν πειράζει, Άγγελε. Έχει σβήσει για κάποιο λόγο. Ναι, δεν θα χρειαστείς πολύ. Μην ανησυχείς, γιατί είναι ήρεμες. Είναι ήρεμες τώρα. Είναι το μεσημέρι. Έχουν φάει και πάνε για ύπνο τώρα. Ναι. Για να τις δούμε λοιπόν, θα μας δείξει την πρώτη του λοιπόν. Κοιτάξτε να δείτε. Χρησιμοποιούμε το ξέστεο. Ναι. Και αποκαλύπτουμε τι. Αυτό εδώ δεν έχει πολύ. Δεν έχει πολύ μέλι, όμως θα κάνουνε. Άγγελε, θα κάνουνε μέλι. Την άνοιξη εκεί πέρα. Την άνοιξη θα κάνουνε πολύ μέλι. Αυτά τώρα τα μου παρετήσει τα λίγα. Βέβαια. Και τώρα πάμε σιγά-σιγά. Πάμε σιγά-σιγά προς την Κλεοπάτρα. Πάμε να τη βρούμε. Είναι Κλεοπάτρα. Να μας τη δείξεις, σε παρακαλώ, στην κάμερα. Τώρα τη Βασίλισσα. Είναι εκεί. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι. Ότι εδώ πέρα, όχι. Εδώ έχει λίγο μέλι που αρχίζουν να φτιάχνουν. Ναι. Είναι ωραία. Είναι το τελευταίο που φτιάχνουν. Είναι το τελευταίο λοιπόν που φτιάχνουν μέλι. Ναι. Γιατί ναι. Τα ετοιμάζουμε για ξεχυμόνιασμα τώρα. Α, μπράβο, μπράβο. Ξεχυμόνιασμα. Την Κλεοπάτρα να δούμε. Όπα, κάτι έχει κολλήσει εδώ. Δεν πειράζει, βγάλω το. Μπορείς την Κλεοπάτρα, δεν πάμε και σε αυτή. Αν δεν δούμε την Κλεοπάτρα, δεν είναι όμορφη η Κλεοπάτρα, είναι όμορφη μέλισσα.
Θα τσι... ναι, γιατί έχω να τη δω πολύ καιρό, για να δούμε πώς έχει αλλάξει. Για πάμε να τη δούμε την Κλεοπάτρα. Για να δούμε την Κλεοπάτρα. Αυτό είναι βαρύ. Κοιτάξτε εδώ. Πούντι. Εδώ έχουν σφραγίσει παλιό μέλι. Παλιό μέλι. Έχουν σφραγίσει λοιπόν, σας λέει ο Άγγελος, παλιό μέλι. Μπράβο, Άγγελε. Οπότε αυτό θα το φτιάξουν καινούριο την άνοιξη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είδες, το έχουν σφραγίσει για να φάνε το χειμώνα. Ναι. Εδώ δεν είναι. Ούτε, δεν είναι ούτε εκεί. Ούτε εδώ είναι. Πού είναι η Κλεοπάτρα, έχει φυγεί. Η Βασίλισσα. Αγνοείται η Βασίλισσα. Η Κλεοπάτρα θα είναι σε αυτά τα δύο σίγουρα. Σίγουρα, πάμε να τα δούμε αυτά τα δύο. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω φρέσκο γόνο, αυτό σημαίνει ότι είναι μέσα. Άκου ακόμα. Τι ξέρει το παιδί, γιατί άκου. Αν υπήρχε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Είναι φοβερός ο Άγγελος, έχουμε να πούμε. Αυτό είναι βαρύ, αυτό είναι πολύ βαρύ. Έχει πολύ μέλι αυτό. Για να δούμε. Για να δούμε την Κλεοπάτρα τώρα. Ψάχνεις. Βε την Κλεοπάτρα. Ω, Κλεοπάτρα. Οπ! Νάτι. Νάτι και η Κλεοπάτρα. Πού είναι? Πού είναι? Πού είναι η Κλεοπάτρα? Πάμε κοντά στην κάμερα να το δείξουμε. Νάτι, εκεί. Εκεί σφίγγουμε το πλάνο μας. Είναι πανέμορφη η Κλεοπάτρα. Πανέμορφη. Είναι φοβερή η Κλεοπάτρα. Νάτι, νάτι, νάτι. Άγγελε, είχες δίκιο. Μπράβο, Άγγελε. Αυτή είναι που περνάει. Και είναι παρέα είναι με όλες... Είναι μια καλή αυτή. Με όλες τις υπόλοιπες εργάτριες κρατάνε... Με την καλή την Κλεοπάτρα. Έτσι, μπράβο. Πάμε να τα βάλουμε όλα πίσω και να ρωτήσουμε... Οπα. Τι έγινε, τι έγινε. Ακριβώς. Τώρα τα βάζουμε στενά, στενά τα πλαίσια. Μπράβο. Μισό, γιατί τώρα βρέχει. Βρέχει. Ω, φίλε, δεν είναι χαρούμενες. Όχι, εντάξει, εντάξει. Μισό, να το κλείσουμε. Σωστά. Μπράβο, μπράβο. Βάλε, βάλε, βάλε και το φελιζόλ. Βάλε και το φελιζόλ. Και τη τροφή τους μην ξεχάσεις. Αυτό που βλέπετε είναι το ξεχυμόνιασμα. Είναι η τροφή τους. Ναι. Μισό. Που βάζουμε τώρα το νοζεβίτ που είναι για τη νοζεμίαση. Μάλιστα. Για την θεραπεία τους για το χειμώνα. Μπράβο. Κυρόπανο που βάζουμε από πάνω που τις κρατάει. Και το φελιζόλ βοηθάει στη θερμοκρασία τους. Μπράβο, τι, πόσα ξέρεις, Άγγελε. Και το φελιζόλ που πάλι το βάζουμε. Γι' αυτό. Να ρωτήσουμε κάτι τη μαμούλα σου. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσουμε κάτι τη μαμά. Μάλιστα. Τελικά το μετανιώσετε, γιατί δεν του πήρατε σκυλάκι. Το μετανιώσατε. Ελπίζω να το μετάνιωσε. Ελπίζω να το μετάνιωσε. Ότι σου πήραμε λισάκια και αντί. Και αντί σκυλάκι. Σε δύο χρόνια θα μου πάει και σκύλο. Σε δύο χρόνια είμαστε του έχω υποσχεθεί ότι θα του πάρω και σκύλο. Θα του δεν πάρετε, το έχω μετανιώσει καθόλου. Ναι. Και το Μάρτιο ελπίζουμε να αγοράσουμε τα επόμενα 5 μελίσια μας. Μπράβο, μπράβο. Γιατί έχουμε μια υπέροχη συνεργασία με τον φίλο μας τον Μελισσοκόμο που τον λέει και παππού ο Άγγελος, μπράβο. Τον Δημήτρη το Μέξι, που μας έχει δώσει χώρο στα μελίσια του πάνω στο Μαραθώνα. Μπράβο. Να βάλουμε τα λοιπόν, δικά μας μελίσια. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Προφανώς αν ο Άγγελος θέλει να γίνει κάτι που να έχει σχέση με το ζωικό βασίλειο, μην τον αποτρέψετε, έτσι. Άγγελε, και μελισσοκόμος μπορείς να γίνεις, ναι. Αν θέλεις. Ναι. Άγγελε, είσαι υπέροχος. Έχω να σου την πω αγάπη μας. Από τις πιο ωραίες συνδέσεις που έχουμε κάνει στην εκπομπή. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάρα πολύ που σε γνωρίσαμε. Γεια σου, Αστέρι μου. Γεια σου, να είστε ευτυχισμένος πάντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και να προχωράς στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, μαμά. Μπράβο, μαμά, και πάρ' το ένα σκυλάκι το παιδί σου, το ζητάει. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Θα πάρουμε άλλα 5 μελισσάκια, λέει. Τι παιδί. Λοιπόν, υπέροχο.